την τηλεκάρτα, εδώ είναι, αν ανοίξετε αυτό το χρυσό σημείο εδώ πέρα με κάποιες γραμμώσεις απάνω από μέσα, θα δείτε ότι υπάρχει ένα μικροτσίπ, στο οποίο μικροτσίπ αυτό υπάρχει το πρόγραμμα με το οποίο γίνεται η επικοινωνία μας μέσω της τηλεκάρτας. Λοιπόν, και φυσικά, οπωσδήποτε, θα έρθει κάποια στιγμή, αν όχι άμεσα, που θα σας δώσουν και εσάς κάποια ταυτότητα ηλεκτρονική, διότι φυσικά όλους, το κράτος του Αντιχρίστου και τα όργανα του, θέλουν να ελέγχουν και παρακολουθούν τους πάντες και τα πάντα. Ιδιαίτερα τους αξιωματικούς, ανώτερους και κατώτερους. Ο Γιάννης από τα Πατήσια, το κανάλι 67, είναι πεντηκοστιανό. Πώς δέχεστε να κάνετε εκπομπή εφόσον είστε ορθόδοξοι? Κάνετε κάποιο λάθος, αγαπητέ μου φίλε Γιάννη. Το κανάλι 67 δεν είναι πεντηκοστιανό. Το πεντηκοστιανό κανάλι είναι το κανάλι 62. 62. Το κανάλι 67 είναι κάθε άλλο παρά κανάλι αιρετικό. Άλλο το κανάλι 67 και άλλο το κανάλι 62. Στο κανάλι 62 είναι οι πεντηκοστιανοί οι αιρετικοί. Το έχουν πει αρκετές φορές από την θέση αυτή και από την εκπομπή Φωνή του Πατροκοσμά. Άρα λοιπόν κάνετε λάθος και λυπάμαι. Φυσικά, εντάξει, μπορεί να υπάρχει κάποια άγνοια, δεν υπάρχει πρόβλημα, ούτε σας κατηγορώ. Ο Γιώργος από την Νέα Φιλαδέλφια, υπάρχει σχέση μεταξύ της Καθολικής Εκκλησίας και του Αντιχρίστου? Φυσικά, όποια πέτρα και να σηκώσουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα δούμε τον Πάπα από κάτω, θα δούμε την Παπική Εκκλησία. Και καλό είναι να μην τη λέμε Καθολική Εκκλησία, διότι η Καθολική Εκκλησία είναι Ορθόδοξη. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ο τίτλος αυτός ανήκει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Εκκλησία του Χριστού και όχι στους παπικούς. Αυτοί σφετερίζονται τον τίτλο Καθολική, όπως και πολλά άλλα πράγματα, και δεν θα πρέπει να τους λέμε Καθολικούς. Βέβαια έχει επικρατήσει, κακώς βέβαια. Η Παπική λοιπόν Εκκλησία φυσικά και έχει σχέση με τον Αντίχριστο και δεν αποκλείεται το ένα από τα θηρία της Αποκαλύψεως να είναι ο Πάπας, ο οποίος είναι σχεδόν παγκόσμιος ηγέτης σήμερα σε πάρα πολλούς ανθρώπους, σε πολλοί κόσμο, σε εκατομμύρια ανθρώπων, και δεν αποκλείεται να επαναλαμβάνει το ένα θηρίο το οποίο θα παραδώσει την εξουσία, την ήδη έτοιμη εξουσία, στο αναμενόμενο θηρίο τον Αντίχριστο. Όποια πέτρα και να σηκώσουμε, τον Πάπα βρίσκουμε από κάτω. Τα εγκλήματα που έχει κάνει ο Πάπας και τις αιρέσεις που έχει δημιουργήσει ο Πάπας είναι πάρα πολλές, και σε αυτό, και γι' αυτό θα ασχοληθούμε κάποια στιγμή, αγαπητοί μου φίλοι και φίλοι και τηλεθεατά Γεώργιε. Η κυρία Έφη από το Νέο Ηράκλειο ρωτάει αν ο Αντίχριστος θα βγει μέσα από την Νέο και πότε περίπου θα εμφανιστεί. Δεν γνωρίζω, αγαπητή μου κυρία Έφη, δεν είμαι προφήτης να γνωρίζω πότε θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος, ούτε και τσαρλατάνος φυσικά, με τη βοήθεια του Θεού. Εγώ σας λέγω αυτά που πρέπει να σας πω, να σας ενημερώσω και να σας εξηγήσω κάποια πράγματα τα οποία είναι γεγονότα, είναι σημεία των καιρών τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί, και από εκεί πέρα ο καθένας νουν έχει, ας καθίσει κάτω και ας καταλάβει τι συμβαίνει, πού πάμε, πού βρισκόμαστε και πότε περίπου θα συμβούν. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά, όπως σας έχω πει. Λοιπόν, αλλά για το πότε δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, αν ο Αντίχριστος θα βγει μέσα από την ΕΟΚ, 100% ο Αντίχριστος. Αυτό μπορώ να το πω με κάθε βεβαιότητα, ότι ο Αντίχριστος θα είναι παιδί της ΕΟΚ. Γι' αυτό βλέπετε η ΕΟΚ και παίρνει τέτοια δύναμη και τέτοια εξουσία, και ήδη έχει, μην βλέπετε που δεν το λένε, η Ρωσία έσβησε πριν λίγα χρόνια. Η Αμερική έχει σβήσει και αυτή, άσχετα αν δεν φαίνεται και δεν το λένε, και αυτή η δύναμη η οποία βγαίνει τώρα και γεννάται και αναπηδάει μέσα από όλες τις εξουσίες και από όλες τις δυνάμεις και από όλα τα κράτη, είναι η ΕΟΚ, το δεκακέρατο θηρίο της ΕΟΚ, με τα κράτη, τα 10 ή 12 κράτη που είναι αυτή, 12 κράτη που είναι αυτή τη στιγμή, τα οποία μπορεί και να αυξηθούν, αλλά μπορεί και να φτάσουν στην τελική στιγμή, στα 10 κέρατα, στους 10 βασιλείς, στις 10 εξουσίες δηλαδή. Άρα λοιπόν, ναι, θα βγει μέσα από την ΕΟΚ. Ο αγαπητός φίλος Κωνσταντίνος από την Κηφισιά, να γίνεται πιο σαφής, ρωτάει, λέγει, στην κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων. Δεν ξέρω, ίσως εσείς θα μπορούσατε να κάνετε μία πιο σαφέστερη ερώτηση, τι ακριβώς θέλετε να σας πω για την κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων. Γιατί είναι τόσα πολλά για το θέμα αυτό
και για τις ταυτότητες που δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς θέλει να ακούσει ο καθένας. Αν θέλετε μπορείτε να ξαναπάρετε τηλέφωνο τώρα, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε. Δίνω την άδεια στους τηλεφωνητές και τηλεφωνήτριες, μόλις θα πάρετε τηλέφωνο ο Κωνσταντίνος από την Κηφισιά, να φέρω αμέσως το ερώτημά σας και να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή. Η κυρία Λίτσα από τα Κάτω Πατήσια ρωτάει, όσοι έχουν κάρτα με την ταινία χωρίς να το ξέρω τι μπορούν να κάνουν. Όσοι έχουν κάρτα με την ταινία, ποια ταινία κυρία Λίτσα? Την ταινία αυτή που ανέφερα προηγουμένως, την Πάχους 16 χιλιοστών, τη Λευκή Λωρίδα, που μπορεί να χωρέσουν μέσα 100-200 χιλιάδες λέξεις αυτή τη στιγμή και πολύ περισσότερα ίσως αργότερα. Ή εννοείται ταινία το Bargo System, το γραμμικό κώδικα, αυτές οι γραμμούλες που υπάρχουν σε όλα τα προϊόντα. Εάν έχετε το Bargo System, φυσικά θα πρέπει να μην χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους κάρτες, διότι η χρήση αυτών των καρτών θα σας εθίσουν στο να θεωρείτε ως αθώο τη χρήση του 666, μετά θα αποδεχτείτε και την ταυτότητα και την κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων και φυσικά μετά κατά συνέπεια για το σφράγισμα, το τελικό σφράγισμα στο χέρι και στο μέτωπο. Αν αναφέρεστε στην ταινία των 16 πάγους 16 χιλιοστών που οι λέξεις μέσα περιλαμβάνονται 100-200 χιλιάδες λέξεις περίπου, τι μπορείτε να κάνετε. Αυτό έχει σχέση πλέον με ηλεκτρονικό φακέλωμα και φυσικά και γι' αυτό οπωσδήποτε πρέπει να αντιδράσουμε, διότι ο Θεός μας έφτιαξε αυτεξούσιους και ελεύθερους ανθρώπους και πάνω απ' όλα είναι η ελευθερία, η ελεύθερη επιλογή του καθενός μας και η ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματά μας, τα οποία όλοι μας και καλά κάνουμε είμαστε υπέρμαχοι. Άρα με πουδενή λόγο δεν πρέπει να δεχόμεθα κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη κάποιο φακέλωμα και κάποια αστυνόμευση και ιδιαίτερα ηλεκτρονική. Από την Ηλιούπολη κάποιος ανώνυμος λέει, πολλοί Έλληνες που θα πάρουν το 666 να μην παρασυρθούν. Ναι, φυσικά, αγαπητέ φίλε, από την Ηλιούπολη δεν έχεις αφήσει το όνομά σου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Φυσικά αυτός είναι και ο σκοπός μας και ο στόχος εκπομπής μας, να ενημερώσουμε τους Έλληνες για να μην παραλάβουν τις κάρτες αυτές με το 666, διότι κινδυνεύουν και σωματικά με το ηλεκτρονικό φακέλωμα, αλλά και ψυχικά με τον αιώνιο ψυχικό θάνατο με την αποδοχή του 666. Η κυρία και αγαπητή τηλεθεάτρια Μαρία από την Ελευσίνα, αν μπορούσα να έχω μία απάντηση στο πώς θα αντιδράσουμε στο 666 και στις νέες ταυτότητες κλπ. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι άνεργος και φτωχός ο περισσότερος. Πώς θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα? Συγγνώμη. Με πολλούς τρόπους, αγαπητή κυρία Μαρία, μπορούμε να αντιδράσουμε για το 666 και ένας τρόπος άμεσος είναι το να παραβερθείτε και εσείς και πολλοί από τους γνωστούς σας στη συγκέντρωση που θα γίνει την Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή στο πεδίο του Άρεως από πάρα πολλούς φορείς και οργανώσεις για το θέμα 666, νέες ταυτότητες, ηλεκτρονικές κάρτες, κοινωνικών ασφαλίσεων κλπ. Και φυσικά να μην αποδεχτείτε αυτές τις κάρτες, να διαμαρτυρηθείτε και τηλεφωνικά και γραπτά, να στείλετε πίσω την αίτηση, να γράψετε παράδειγμα στην αίτηση στις αιτήσεις που σας στέλνουν για την παραλαβή αυτών των καρτών και με την ενημέρωση που θα κάνετε σε άλλους Έλληνες και Ορθοδόξους. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι άνεργος και φτωχός, ο περισσότερος πώς θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας. Δεν νομίζω ότι είμαι κατάλληλος να συζητήσω εγώ το θέμα, πώς θα λυθεί το θέμα, αν εννοείται αυτό, της ανεργίας. Αν εννοείται, επειδή ο κόσμος είναι άνεργος και φτωχός, πώς θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα των ανωτανθωτήτων κλπ. Είπαμε και προηγουμένως ότι ήρθε η ώρα ή θα έρθει η ώρα της κρίσεως, που θα κληθούμε όλοι μας να αποδείξουμε κατά πόσον είμαστε πιστοί χριστιανοί και πιστεύουμε στον Κύριό μας ή όχι. Mm-hmm.
Η κυρία Ελένη από Πεύκη. Είναι όντως 3,5 τα χρόνια που θα λαμπρύνει η Ορθοδοξία μας και άλλα 3,5 που θα έρθει ο Αντίχριστος? Και το σφάγισμα πότε περίπου σκέφτονται να το κάνουν? Λοιπόν, είναι γνωστό, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές μας, σε 3 εκπομπές μας που έχουμε αναλύσει τα σημεία των καιρών. Επαναλαμβάνω, για όσους δεν το γνωρίζουν, οι κασέτες αυτές, οι βιντεοκασέτες αυτές υπάρχουν στο σύλλογό μας από όλες τις ομιλίες που έχουμε κάνει στο κανάλι 67, στην εκπομπή Φωνή του Πατρού Κοσμά, και μπορείτε όσοι από εσάς ενδιαφέρονται να τις ζητήσουν και να τις πάρουν. Έχουμε κάνει λοιπόν 3 εκπομπές με θέματα σημεία των καιρών και εκεί μέσα έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα σχετικά με τα θέματα αυτά. 7 είναι τα χρόνια, αγαπητή μου κυρία Ελένη, του Αντιχρίστου. Όταν, από τη στιγμή που θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος, θα εμφανιστεί δημόσια ο Αντίχριστος, δημόσια, το τονίζω αυτό, δημόσια ο Αντίχριστος, 3,5 χρόνια θα είναι τα καλά σε εισαγωγικά, στα οποία θα υποδύεται τον καλό, τον Άγιο, τον ενάρετο, θα αγαπάει τους ανθρώπους, θα φέρει δίθε την ειρήνη, θα διαλύσει όλα αυτά, την ανεργία, τα προβλήματα, το άγχος, την ακαταστασία, την σύγχυση, διότι όλα αυτά τα οποία γίνονται, πράγμα με ευκαιρίες να πω, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τηλεθεατέ, όλα αυτά είναι σκόπιμα. Όλα αυτά οδηγούν στο να οδηγήσουν τον κόσμο σε μια κατάσταση αβεβαιότητας, ηχήσεως, ακαταστασίας, άγχους, ούτως ώστε να ψάχνουν όλοι να βρουν κάποια σανίδα σωτηρίας. Και θα έρθει την τελευταία στιγμή ο απομηχανής Θεός Αντίχριστος ως Μεσσίας και θα πει: τι θέλετε, ειρήνη? Θα σας φέρω εγώ την ειρήνη. Τι θέλετε, να σας λύσει το πρόβλημα της ανεργίας? Ορίστε, πάρτε δουλειές, πάρτε θέσεις, πάρτε χρήματα. Τι θέλετε, να σας θεραπεύσω από τις αρρώστιες, οι οποίες αρρώστιες πολλές αυτοί τις δημιουργούν, ή αν δεν δημιουργούν αυτοί έχουν τα φάρμακα ήδη, τα αντίδοτα, αλλά δεν τα δίνουν στον κόσμο για να τα χρησιμοποιήσουν την κατάλληλη στιγμή όταν θα έρθει η ώρα? Λοιπόν, οπότε αμέσως θα πούνε: να, αυτός είναι ο σωτήρας μας, αυτός είναι ο Μεσσίας μας, αυτόν θέλουμε για αρχηγό μας, αυτόν ψηφίζουμε, αυτόν θέλουμε για πολιτικό μας αρχηγό, και μετά με τα θαύματα τα οποία θα κάνει, τα ψευδοθαύματα, περισσότερα θα είναι ψευδοθαύματα του Αντιχρίστου, θα τον δεχτούν και για Θεό και για Σωτήρα και για Μεσσία. Και θα πραγματοποιηθεί ο λόγος του Κυρίου μας που λέει ότι εγώ ελέγχθα εν το όνομα του Πατρός μου και δεν με δεχθήκατε, όταν θα έρθει άλλος εν το όνομα του ιδίου, εννοεί τον Αντίχριστο, εκείνο θα δεχθείτε. Μάλιστα. Ο αγαπητός φίλος και τηλεθεατής Σωτήρης από τον Πειραιά λέει ότι ο καθολικός αρχιεπίσκοπος Νικόλαος των Αθηνών επισκέφθη τον Υπουργό Τύπου Ευάγγελο Βενιζέλο και κατηγόρησε ευθέως την παντοδύναμη Ορθόδοξη Εκκλησία και την αναχρονιστική ελληνική νομοθεσία, ότι καταπατώνται οι θρησκευτικές ελευθερίες στην Ελλάδα και καταγγέλει τις διακρίσεις που γίνονται σε βάρος των καθολικών.